Καλησπέρα. Καλησπέρα, χρόνια πολλά. Καλή αποκριά να έχουμε, να είμαστε καλά. Εδώ είμαστε και για σήμερα Σάββατο απόγευμα. Ο μήνας έχει πιθανότατα. Πώς έχει ο μήνας σήμερα? Δεν τα πάω καλά με τις ημερομηνίες καθόλου. Τριήμερο καθαράς Δευτέρας και εμείς πώς έχει? Πήγε 25 μήνας. Τον φάγαμε και αυτό το μήνα. Και θα περάσουμε εκπληκτικά γιατί έχουμε ετοιμάσει ένα υπέροχο αποκριάτικο γκλέ τη σημερινή εκπομπή με αγαπημένους ανθρώπους στην ορχήστρα. Το κλαρίνο ιδιαίτερη αδυναμία, τα κρουστά ιδιαίτερη αδυναμία, αλλά και σε όλους τους υπόλοιπους. Τους έχω να τους δω περίπου. Πήγαν δύο τα χρόνια. Περίπου. Νομίζω πήγαν δύο χρόνια. Έχουμε πολύ καλή διάθεση και θα είμαστε εδώ στη Θεσσαλική Ραδιοφωνία Τηλεόραση. Σας περιμένω όλους να πω καλησπέρα σε Λάρισα, Τρίκαλα, Καρδίτσα, Βόλο, Σκιάθο, Σκόπελο, Αλόνισο. Στην υπέροχη Σκύρο που μας βλέπετε και σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ για τα τόσα πολλά μηνύματα. Και φέτος θα στείλω τη Δημητρούλα μου στη Σκύρο. Θα στείλω τη Δημητρούλα μου στη Σκύρο και θα ετοιμάσουμε μια πολύ ωραία εκπομπή που θα κάνουμε εκεί. Δεν ξέρω πώς είναι η Σκύρος. Λογικά θα έχει λιμάνι, ε. Είναι ωραία. Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ όλους τους ανθρώπους από την αεροπορία που μας στέλνουν τα μηνύματά σας. Σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Φυσικά να πω την καλησπέρα μου σε Φάρσαλα και Ελγασάνα που μας βλέπετε αυτή τη στιγμή, σε όλο τον νομό των Τρικάλων, ιδιαίτερα στην Οξίνια, εκεί Αγιόφυλλο και... Πώς το λένε, βρε Γιώργο, το άλλο το χωριό που περνάω πηγαίνοντας Γρεβενά? Όχι το Καρπερό. Κάτι που θυμίζει μία μαύρη πέτρα. Ανθρακιά. Και στην Ανθρακιά που μας βλέπετε αυτή την ώρα. Και φυσικά σε όλη την Ελασσόνα είπα και Ελασσόνα. Και θα περάσουμε εκπληκτικά και για σήμερα Σάββατο απόγευμα. Σας περιμένω τα δικά σας μηνύματα και τις αφιερώσεις που θέλετε στο τηλέφωνο που βλέπετε στην οθόνη εδώ. Και με μήνυμα αλλά και με τηλέφωνο. Είναι εκεί η αγαπημένη Δήμητρα Τάσου για να σηκώσει τα τηλέφωνα. Να πω την καλησπέρα στα δικά μου αγόρια. Την καλησπέρα στον αγαπημένο Παναγιώτη Πράπα. Την καλησπέρα στον αγαπημένο Απόστολο, δύο μέτρα παλικάρι που μου έρχεται έτσι. Φορώνε και τις κάρτες τους και είναι πολύ ωραίοι. Την καλησπέρα στο Στεφάνι μου, το μοναδικό, τη Βέρα μου, αυτό το ήρεμο παιδί. Γιωργάκο, να σου πω κάτι. Είναι λίγο μίνι το φόρεμά μου. Είναι λίγο μίνι. Είναι πολύ μίνι, λέει ο Γιώργος Μαυρατζάς. Καλή, τι μίνι είναι? Όταν ήμουν 8 μηνών έγκυος, πού θες να πάω? Από εδώ? Κι άλλο? Να μείνω? Ευχαριστώ. Λοιπόν, δεν είναι μίνι, είναι της μοδός, Γιώργος Μαυρατζά. Γιωργάκο μου, το Στεφάνι μου, η Βέρα μου, λοιπόν, ο Γιώργος ο Καλόγυρος. Να ευχαριστώ τη Δήμητρα Τάσιο. Το να στείλουμε τα περαστικά μας στον αγαπημένο Γιώργο Ραμπατζή, που σήμερα είναι αρρωστούλης, όπως ήμουν και εγώ την προηγούμενη εβδομάδα, μας πήγε. Αυτές οι ιώσεις που υπάρχουν, παιδιά, είναι αφήστε τα να πάνε. Τώρα το έχει ο Γιώργος Ραμπατζής. Και την καλησπέρα μου στο control room του Βόλου, που είναι όλα τα παιδιά σήμερα εκεί. Τώρα θα σας παρουσιάσω εκείνους που θα σας κάνουν μουσικά συντροφιά και θα ξεκινήσω, θα αλλάξω όλη τη σειρά και θα ξεκινήσω με τον πολύ καλό μου φίλο που είναι στο κλαρίνο σήμερα, ο αγαπημένος Γιώργος Μαυρατζάς. Γιωργάκο μου, καλώς όρισες. Να ζήσεις. Δεν μπορώ και να σε προξενεύσω πια. Τα προηγούμενα χρόνια σε προξενεύσα. Τώρα πολύ. Τέλος. Να είστε καλά. Πώς είσαι, να είμαστε ζήσεις. Είμαστε πολύ καλά. Ευχαριστώ. Με υγεία σε όλο τον κόσμο. Καλές αποκριές όλους. Να είμαστε καλά. Είσαι μια κούκλα. Ευχαριστώ. Να σας πω όμως κάτι. Αλλά τη είπα, ήταν πολύ κοντό αυτό. Αλλά... Μου το είπες αυτό. Γιατί το βλέπεις κοντό το φορεματάκι. Τώρα από εδώ είναι πιο ψηλά. Εντάξει. Καλό είναι. Είναι καλό, δεν είναι κοντό. Είναι καλό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Και αφού έχω και την έγκριση του αγαπημένου Γιώργου Μαυρατζά, τα φιλιά μου να στείλω στην οικογένεια Μαυρατζά που μας βλέπει. Στου αγαπημένου, στην κυρία Λένα, στον κύριο Βασίλη. Και τώρα θα πάμε σε εκείνους που θα σας κάνουμε μουσικά. Τρεις φωνές έχω σήμερα, τους καλύτερους. Γλέντι η σημερινή εκπομπή. Θα περάσουμε εκπληκτικά. Στέλιο μου, πόσο καιρό έχω να σε δω? Στέλιος Ευαγγελάκης στο τραγούδι. Πάρα πολύ καιρό. Τουλάχιστον 2,5 χρόνια. Έχω 2,5 χρόνια, Ναι, ναι. Είσαι καλά. Πριν κορονοϊό, βέβαια. Προ κορονοϊού. Μετά άλλαξαν. Με όλο το θάρρος μιλάω στον Ενικό και με όλη την αγάπη. Πρόβλημα. Είσαι καλά, Στέλιο μου. Όλα καλά. Εσύ μου έρχεσαι από. Μουζάκι. Μουζάκι. Ναι. Τι καιρό έχουμε εκεί? Όπως και το καλοκαίρι. Καλοκαίρι. Ναι. Χιόνι δεν είχαμε. Όχι. Δεν είχαμε τίποτα. Λίγες παγωνές, βέβαια, εντάξει. Εντάξει, μια χαρά. Όλα καλά. Περνάτε, κανονίστε μου μια εκπομπή στο Μουζάκι εκεί να έρθω με, με τα μαυρατζούλια μου και να κάνουμε χαμό. Ελάτε να κάνουμε, γιατί όχι. Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ χρόνια ωραία. Χρόνια πολλά και από μένα, καταρχήν. Χρόνια πολλά, να είμαστε κόσμο, καλά. Καλές αποκριές, το Πάσχα με υγεία να μας έρθει, να είμαστε όλοι καλά. Και μια καλή καλή σαρακοστή να έχουμε. Ευχαριστώ πολύ πάντως για την πρόσκληση. Εγώ σε Στέλιο μου, σας ευχαριστώ. Καλές εκπομπές. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε λίγα λεπτά κοντά μου ο αγαπημένος Γρηγόρης Παπαδήμας, που επίσης τον Γρηγόρη έχω να τον δω πάρα πολλά χρόνια. Γρηγόρη. Τρία χρόνια και σένα. Και ο πολύ καλός μου φίλος,
Που πάντα ρε παιδί μου και την τελευταία φορά που κάναμε, εγώ πάντα δεν είμαι καλά, δεν μπορώ να καταλάβω. Αλλά σήμερα ήρθα σταυρωμένη, ήρθα. Σταυρώστε με και όλοι σας. Ο ένας και μοναδικός, η φωνάρα μου η μεγάλη, ο αγαπημένος Δημήτρης Χατζής, θα είναι σε λίγα λεπτά κοντά μας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι σήμερα θα περάσουμε εκπληκτικά. Τώρα, θα ήθελα να περάσω στα υπόλοιπα παιδιά και να πάω στα πλήκτρα, στον πολύ καλό μου φίλο, στον Κυριάκο τον Αργύρη. Καλώς όρισες, αγορίνα μου. Καλησπέρα, καλησπέρα. Χαίρομαι πάρα πολύ που καλή σήμερα είσαι εδώ. Καλή Σαρακοστή να ευχηθούμε στον κόσμο. Καλή Σαρακοστή, με υγεία, να είμαστε καλά. Είχαμε πάρα πολύ καιρό να τα πούμε. Είχαμε πολύ καιρό. Και χαίρομαι πολύ που σήμερα είσαι εδώ. Θα περάσουμε εκπληκτικά. Να είσαι καλά. Λοιπόν, θα περάσω τώρα στην κιθάρα που έχω τον Ηλία τον Καλαμίδα. Σωστά το είπα, Ηλία μου. Ηλία. Καλησπέρα σας. Ηλία μου, μαζί έχουμε κάνει τηλεοπτικό. Ναι, ναι, πριν. Είναι χρόνια τώρα. Ναι, έχω χρόνια να είσαι εδώ. Είσαι καλά. Μια χαρά. Εσύ από πού μου έρχεσαι? Εγώ Καρδίτσα. Μέσα από Καρδίτσα. Ναι, ναι. Καλό καιρό είχαμε και εκεί. Μια χαρά, μια χαρά. Πολύ ωραία. Και πάμε τώρα στον αγαπημένο μου, στον ένα και μοναδικό, στον πολύ καλό μου φίλο, στον Τολάκο μου. Τόλης Μαυρατζάς, Τόλη μου, καλώς όρισες. Καλώς σε βρήκα, με το καλό, στον Τιάρα. Σας άρεσε? Πάρα πολύ ωραίο. Καλές εκπομπές. Να είστε γεροί. Άντε, επιτέλους έπρεπε. Επιτέλους έπρεπε να μου ήρθετε, δεν έπρεπε? Βέβαια. Λοιπόν, είσαι καλά? Δόξα τω Θεώ. Πολύ ωραία. Θα ξεκινήσω αμέσως με εσάς. Αφήνουμε λοιπόν το μικρόφωνο και ερχόμαστε εδώ να ευχαριστήσω πάρα πολύ το Πετρωτό μου που ήρθε μια μικρή ομάδα σήμερα και θα χορέψουμε. Πάμε ένα χειροκρότημα για εμάς. Καπέλα, τα καπέλα σας πού είναι? Τα έχουμε αφήσει εκεί, θα τα πάρουμε σε λίγο, θα βάλουμε και τα καπελάκια μας. Καλή διασκέδαση, καλή Σαρακοστή. Θα περάσουμε εκπληκτικά, σε λίγο θα δώσω και διαγωνισμό και δωράκια για σε όλους εσάς. Και θα ήθελα πριν ξεκινήσω αμέσως με την ορχήστρα να πω μια γλυκιά καλησπέρα στην αγαπημένη μου Γεωργία Μανώλη. Που σήμερα ήρθε με κάτι εντελώς διαφορετικό, να σου πω ότι μου έλειψες. Καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Εσύ έδωσα φιλάκι. Μουά, μουά. Μου έλειψες δύο εκπομπές τώρα, αλλά μου είπες ότι θα σου ήρθα με κάτι εντελώς διαφορετικό. Ναι, είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Βλέπετε μπουφέ. Τώρα δεν μπορούσα να κάνω όλα τα είδη. Είναι ενδεικτικά αυτά που βλέπετε. Από ό,τι καταλαβαίνετε, κάνουμε μπουφέ για πάρτι. Από σήμερα, πάρτι γενεθλίων, όπως έχουμε δει μια πολύ ωραία παρέα. Όταν έχετε κάποια παρέα στο σπίτι σας, θα έρθω σε λίγο λοιπόν. Η Γεωργία θα παραμείνει για λίγα λεπτά ακόμη εδώ κοντά μας για να μας παρουσιάσει. Εγώ αγαπώ πολλά από αυτά τα πιάτα και θα πάρω ένα κουτάκι και θα αρχίσω να βάζω στην άκρη για να φάω στο τελείωμα της εκπομπής. Πρέπει να σου πω ότι μυρίζουν εκπληκτικά όλα. Δηλαδή, ανοίγοντας μόνο τα κουτιά, οι μυρωδιές είναι εκπληκτικές. Η φίλη μου η Αλεξάνδρα μου είπε να δοκιμάσω οπωσδήποτε το hot dog που έχει δοκιμάσει και της αρέσει πάρα μα πάρα πολύ. Θέλω να δοκιμάσω το μπεργκεράκι που είναι εκπληκτικό και νομίζω και αυτή η μπουκίτσα είναι ιδανικό και για το παιδικό πάρτι. Και όχι μόνο παιδικό πάρτι. Και για βάφτιση, όχι. Και για βάφτιση γιατί είναι όχι. Πολύ ωραίο. Ναι, 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 ναι. Γιατί είναι έτσι μπουκίτσα και είναι και για μικρά παιδιά πολύ ωραία. Ναι, ναι. Θα μου εξηγήσει λοιπόν σε λίγα λεπτά η Γεωργία μου τι ακριβώς έχουμε εδώ. Εμείς είμαστε πανέτοιμοι. Έρχομαι δίπλα σου να πάρω. Σήμερα δεν έχεις άγχος. Γιατί να? Ναι, συνήθως έχεις λίγο άγχος στην αρχή, αλλά σήμερα είσαι πολύ ωραία. Άσπρεσαν τα μαλάκια μου, δεν χρειάζεται άλλο. Φτάνει. Τελείωσε. Μια χαρά είναι. Αυτοκίνητα αγοράζει ο κόσμος. Ρώτα τον άντρα εκεί κάτω που είναι. Πολύ καλά πάμε. Πάτε καλά. Πολύ ωραία. Λοιπόν, 3-2-1, το γλέντι ξεκινά. Καλή διασκέδαση, καλές απόκριες να έχουμε, να είμαστε καλά με υγεία πάνω απ' όλα. Και 3-2-1, πάμε. Κι όνειγο, κύριε Σπουργέ, εγώ
όταν βρεις παρνά άντε τη βοδιανά. Thank you.
Βάστα μου, κορίτσια, βάστα. Βάστα μου, κορίτσια, βάστα. Βάστα μου, κορίτσια, βάστα. Και του δίνει χρονιά. Και του δίνει χρονιά. Στα φινά και κρασιά, πο-πο-πο-πο-πο. Thank you.
γλωσσάδα πουλιά, μωρέ γλωσσάδα πουλιά, γλωσσάδα πουλιά, δεν τα πιάνες όμως θέλα. Σου πάνα τριάντα ένα και δίνει και δεν έπιαρες κανένα. Σου βάλα ένα μωρ, σου βάλα ένα, σου βάλα ένα δεν τα πιαρες και αυτανιά. Σου βάλα, σου βάλα τριάντα ένα. Μαγκασπιτίνος, μωρέ μαγκασπιτίνος, μαγκασπιτίνος μεγάλος και τρελός. Ουρε που έτσι πήσε την κοντά στις γειτονές, στις γειτονές ας την κοντά. Τι ωραία θα περάσουμε σήμερα! Φωνάζω πάρα πολύ. Έχω πολλή ενέργεια. Και σκεφτείτε ότι χτες 3 με 6 δεν κοιμήθηκα. Ήθελε παιχνίδια ο Ιωάννης Μάριος. Χα! Άϊπνη είμαι. Αλλά και πάλι το κέφι στα ύψη που λέγει ο φίλος μου ο Κώστας Μίτσης. Τώρα θα περάσουμε σε golden break. Θα λείψουμε μόλις 31 δεύτερα. Μη μου φύγετε γιατί τα καλύτερα έρχονται. Και έρχομαι με αφιέρωση για... Ελασσόνα. Ναι, ελασσόνα. Πάμε για την ώρα όμως να ταξιδέψουμε μέχρι το όμορφο, πανέμορφο, ονειρικό, καταπράσινο περιβόλι Γρεβενών. 31 δεύτερα. Εκεί τα αγόρια μου θα είναι μέσα σε λίγο καιρό και θα κάνω ένα φοβερό γύρισμα στο περιβόλι Γρεβενών. Και τώρα έρχομαι σε ένα γεωργία μου, το σπιτικό. Το παίρνω εγώ αυτό. Το σπιτικό, παραδοσιακές πίτες γλυκά ταψιού, παραδοσιακές χειροποίητες πίτες. Ναι. Αλλά. Αλλά. Έρχομαι με ένα αλλά σήμερα και χαίρομαι πολύ γιατί επέμενα πάρα πολύ καιρό να το παρουσιάσει αυτό το κομμάτι η Γεωργία. Είναι ένα κομμάτι που αγαπά πάρα πολύ. Πολλές φορές έχετε σκεφτεί να κάνετε ένα πάρτι για τα παιδιά σας γενεθλίων, να κάνετε ένα πάρτι για τους δικούς σας φίλους στο σπίτι, να μαζέψετε 20, 30, 40 άτομα στο σπίτι και θέλετε να εντυπωσιάσετε με τις γεύσεις σας. Εμείς έχουμε τη Γεωργία εδώ, έχουμε το σπιτικό και σήμερα, Γεωργία μου, αυτά που έχεις ετοιμάσει. Ετοίμασα κάποια που πιστεύω εγώ θα έκανα, ας πούμε, στο πάρτι γενεθλίων του παιδιού μου. Ή αν είχα κάποιους φίλους στο σπίτι, θα έκανα αυτά τα πράγματα. Αλλά υπάρχουν πολλές γεύσεις ακόμα. Δηλαδή, έρχομαι εγώ και θέλω να κάνω ένα πάρτι για 30-35 άτομα στο σπίτι μου. Mm-hmm. Υπάρχουν και άλλες επιλογές που μπορώ να έχω? Ναι, φυσικά υπάρχουν πολλές επιλογές. Και μπορείς μόνη σου να στήσεις ένα μπουφέ, να μου πεις ότι δεν θέλω αυτό, θέλω... Κάτι που φαντάζομαι. Ναι, φυσικά. Μετά από συνεννόηση του πελάτη και δική μου, μπορούμε να κάνουμε αυτό ακριβώς που... αυτό που φανταζόμαστε. Αυτό που θα ήθελα λοιπόν να παρουσιάσουμε τα σημερινά. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε με τα μπεργκεράκια που έχουμε. Μπιφτεκάκι μουσχαρίσιο. Φυσικά. Έχει μέσα, όχι τσένταρ, έχει γκούντα. Ναι. Ο λόγος που δεν βάζω τσένταρ είναι γιατί δεν είναι ζεστό. Είναι finger food κρύα. Αλήθεια, ναι. Όπως βλέπετε το μαρούλι και φυσικά την κέτσαπ. Πάρα πολύ ωραία. Εδώ πέρα θα δείτε ρολό. Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Ναι, αυτό εδώ πέρα, για να σας δείξω, αυτό και αυτό είναι τα ίδια. Μόνο που έχει τι, η διαφορά που. Εδώ μέσα έχει κοτόπουλο και εδώ μανιτάρια. Πω, από το μανιτάρι το λατρεύω. Και άλλα πράγματα έχει, αλλά δεν θα σας τα πω. Όχι, όχι. Σκοπός είναι να τα δοκιμάσετε. Σας λέω το κυρίως. Άρα, το ένα είδος φύλους, όχι σφολιάτα, φύλο. Είναι φύλο κρούστας. Φίλο κρούστας, λοιπόν. Το ένα το έχουμε με κοτόπουλο και άλλα διάφορα που εγώ δοκίμασα και πρέπει να σας πω ότι είναι εκπληκτικό. Mm-hmm. Και για εσάς που είστε φαν του μανιταριού, που προσωπικά εγώ είμαι, είναι επίσης εκπληκτικό. Δηλαδή, έχει μια τόσο γλυκιά γεύση.
και αφήνει πολύ ωραία επίγευση στο ναι, τέλος. Ναι, ναι, ναι. Πάω, κοτομπουκές. Ναι, κοτομπουκές. Και υπάρχει και ένα dip γιαουρτιού εκεί πέρα. Κοτομπουκές, ακούμε, τις έχουμε φτιάξει από την αρχή, εσύ. Ναι, ναι, από κοτοπουλάκι, την αρχή. Φρέσκο ναι, φιλέτο, ναι, ναι, από ναι, την αρχή, έχει επαναριστεί, έχει ψηθεί. Και το dip γιαουρτιού ή όχι. Dip γιαουρτιού το έκανε ο Σάκης. Αλήθεια. Σάκη μου. Και όχι μόνο. Λοιπόν, πάμε τώρα σε αγαπημένες σαλάτες ναι, εδώ, που είναι σε αυτά τα μπολάκια που είναι πάρα πολύ ωραίες. Λοιπόν, εδώ πέρα θα δείτε, το ροζ είναι η πατζαροσαλάτα. Mm-hmm. Το καρύδι που έχει βάλει ο Σάκης πάνω, θέλει να δηλώσουμε ότι και μέσα η πατζαροσαλάτα έχει καρύδι. Έχει καρύδι και είναι εκπληκτικό και της ταιριάζει απίστευτο. Ναι. Όπι, επίσης... Σαλάτες μη φάτε. Και δίπλα, τώρα έχουμε κάνει δύο ειδών έτσι, σαλάτες που βλέπετε. Η άλλη είναι η μακαρονοσαλάτα, που είναι μακαρόνι και πολλά αλλαντικά. Πολύ και ωραία. Φυσικά και ελιά. Σαλάτα όμως, κάναμε και εδώ. Α, και στο ψωμάκι αυτό έχω σαλάτα. Σε αυτό το ψωμάκι είναι μια άλλη σαλάτα, η οποία είναι η τονοσαλάτα. Μην ακούτε τόνο και λέτε ψάρι. Μ' αρέσει, καμία σχέση. Μ' αρέσει. Ο τόνος είναι σε λάδι και φυσικά είναι, όπως βλέπετε, το καλαμπόκι. Διακρίνεται, φαντάζομαι, έτσι. Ναι, ναι. Και έχει μέσα και το μαϊδανό. Πολύ ωραία. Και πάμε τώρα στα αγαπημένα hot dog. Και τα mini hot dog. Τα mini hot dog είναι το ψωμάκι δικό μας. Ναι, πολύ σημαντικό αυτό που λες, μπράβο. Το λουκάνικο. Και ό,τι τη βλέπετε πάνω, κέτσι μουστάρδα. Το ό,τι κλασικό. Πρέπει να έχει αυτό, το κλασικό hot dog. Αυτό το κλασικό, να την πω. Εσείς όμως θέλω να πω ότι έχετε επιλογές ανάμεσα σε δεκάδες και άλλα, ναι, πιάτα και πράγματα που εσείς σκέφτεστε και σας αρέσουν και είναι μέσα στις διατροφικές σας συνήθειες, να τις προτείνετε στη Γεωργία και να τις έχετε στο συγκεκριμένο πάρτι. Μπορείτε να τηλεφωνήσετε στα τηλέφωνα που βλέπετε αυτή την ώρα στην οθόνη, να συζητήσετε μαζί της ώρες καταστημάτων από Δευτέρα έως και Σάββατο. Ναι, από το πρωί μέχρι και τις 3 το μεσημέρι. Στο τηλεφώνημα βέβαια απαντάμε όποια ώρα θέλετε. Ανοιχτά είμαστε μέχρι τις 3 το μεσημέρι και θα μας βρείτε στη σελίδα μας στο Facebook το σπιτικό Μανώλη Γεωργία, όπως επίσης και στο Instagram. Πολύ ωραία τα κάνεις εκεί. Και θέλω να μου φέρεις και ένα σάμαλι μια μέρα. Βεβαίως. Θέλω να κάνει το καλύτερο σάμαλι που μπορείς να φας. Σε φιλώ γλυκά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να τα φάτε. Να τα φάμε, θα κάνουμε χαμό. Και ελπίζω να σας αρέσουν. Εμείς τσιμπήσαμε λίγο, να μην λέμε ψέματα. Τσιμπήσαμε λίγο πριν όσο έστεινες εσύ και είναι εκπληκτικά. Γεωργία μου, σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Χάρηκα πάρα πολύ. Φιλάκια. Και φιλότα μου, φιλίστε το μωρό. Και εμείς τώρα συνεχίζετε, μου στέλνετε μηνύματα στο τηλέφωνο που βλέπετε στην οθόνη. Από όλες τις περιοχές θέλω να στείλω πολλά πολλά φιλιά και ιδιαίτερους χαιρετισμούς στην Ελασσόνα που μας βλέπετε αυτή την ώρα. Και τώρα έρχομαι σε σένα. 2,5 χρόνια. Και βάλε. Και βάλε. Παραπάνω είναι. Δύο με κορονοϊό και γύρω στα 4 χρόνια. 4 χρόνια. Τέσσερα. Ναι, έχουν πολλά χρόνια να τα πούμε. Ναι. Είστε κουμπάρι με το Μαυρατζούλη. Με Στεφάνο, έχει βαφτίσει τον πρώτο μου το γιο. Ναι. Πώς είναι το παιδί? Είναι 12. Α. Είναι σαν το Μαυρατζάλη, ενώ ότι όταν λαδώνει είναι... ησυχώς. Κατά σιλουέτα ακόμα. Είναι ησυχώς. Είναι ησυχώς. Είναι... Σαν θα δούμε, σαν αγοράκι έχει τα δικά του. Λοιπόν. Ωραία. Τι θα μου πεις τώρα, πες μου. Θα ξεκινήσουμε να πούμε κανένα δύο τσάμικα. Ωραία. Και μετά λίγο σερτό. Ωραία, να τα αφιερώσουμε σε όλη την καρδίτσα που μας βλέπουν καρδίτσα, αυτή την ώρα. Αργηθέα... Μπράβο, και Αργηθέα πάνω, τα φιλιά μας και την αγάπη μας. Και σε όλο τον κόσμο μας. Πολύ ωραία. Καλές απόκριες να έχουμε. Να είμαστε καλά. Περιμένω τα δικά σας. Καλή Σαρακοστή. Περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα με πολύ μεγάλη χαρά. Είναι εκεί η Δήμητρα Τάσου για να απαντήσει σε όλους εσάς. Πάμε, παιδιά. Thank you.
ψηλά, βρε φεγγαράκι. Παίξε ψηλά και χαμηλά. Γυρά! Σκυπαράκι! Παίξε ψηλά και χαμηλά. Κάντε χειλά, λάσπες και νερά. Υπηρήσει χρυσό μου, ουρεστερεύσαν τα πόδα αμυνιά. Thank you.
πήρα ένα γράμμα σου παλιό, ένα παλιό σου γράμμα. Δύο αράδες διαβάσα και πνίγομαι στο κολάμα. Δύο αράδες διαβάσα και πνίγομαι στο κολάμα. Θυμηθήκα εσένα, ναι, μεγάλη ερώτα μου. Εσένα που αγάπησα με μόνη την καρδιά μου. Δεν πήρα ένα γράμμα σου πανιό, ένα παλιό σου γράμμα. Δύο αράδες διάβασα και πνίγομαι στο κολάμα. Σαν τα μόσο ήθελα λίγο να σ' ανεκαιρέσω και να σου πω την καρδιά ποτέ δεν θα σε ζεβέσω. Και να σου πω απ' την καρδιά ποτέ δεν θα σε ζεβέσω. Λυπηθήκα εσένα, ναι, μεγάλη ερώτα μου. Εσένα που αγάπησα με μόνη την καρδιά μου. Δεν πήρα ένα γράμμα σου παλιό και ένα παλιό σου γράμμα. Δύο αράδες διάβασα και πήγομαι στο κολάμα. Άιντε σα συμβλέπει ρημινώματα, σα συμβλέπω να διαμένεις. Σα συμβλέπω να διαμένεις, με τρελαίνεις, με πεθαίνεις. Οπα, συμβλέπει παρέα σου. Άιντε κοίταξε με ρημινώματα και δεν ξέρω τι να κάνω και δεν ξέρω τι να κάνω ή ποια στράτα για να πάρω. Άγιε δε μου λες μυρμηλώματα, δε μου λες πια έχεις μάνα, δε μου λες πια έχεις μάνα και έχεις τόση νοστιμάτα. Άιντε και ποιον είναι μηνύματα και ποιον έχεις και πατέρα και ποιον έχεις και πατέρα, είσαι όμορφη κοπέλα. Άιντε τον αητό μου ρε λεβέντη, τον αητό έχω πατέρα, τον αητό έχω πατέρα, είμαι όμορφη κοπέλα. Άιντε και τη μη μου ρε λεβέντη, και την πυρδικά έχω μάνα, και την πυρδικά έχω μάνα, και έχω τόση νοστιμάτα. Ωραία, πέρασα μοντσουράνα μου, πέρασα ένα πορόκινο. Άιντε πέρασα ένα πρωινό, είδα μια στον αγκαλιό.
Ωρε να είφε ματσουράνα μου ή να είφε νητά μήκια της. Άντε να είφε νητά μήκια της και να κάνει τη χαρά της. Λοιπόν, το Γλέντι συνεχίζεται και ήδη έχει πάρει τη θέση του επάνω στο πάλκο μας ο αγαπημένος Δημήτρης Χατζής. Δημήτρη μου, καλώς όρισες. Καλώς σε βρήκα, Ντέμι μου. Με υγεία και χαρά και στον καινούριο χώρο. Ευχαριστώ. Όλα θα πάρα πάνε τέλεια, είμαι σίγουρος. Χρόνια πολλά, καλές απόκριες. Χρόνια πολλά, καλή σαρακοστή σε όλο τον κόσμο. Καλές απόκριες, να είμαστε καλά και να περνάμε καλά πάντα. Θεσσαλονίκη. Τρίκαλα πλέον. Αλήθεια. Ναι. Έχουμε... Πόσο καιρό έχεις που γύρισες? Έχω 6 μήνες. Αλήθεια, δεν ήξερα. Καλύτερα, μωρέ. Από θέμα αποστάσεων, ναι, εντάξει. Καλύτερα. Η οικογένεια είναι καλά? Έξω, μια χαρά. Πολύ ωραία. Στέλνουμε πολλά φιλιά σε όλα τα Τρίκαλα που μας βλέπετε. Εννοεί. Αυτή την ώρα, ιδιαίτερα στην οικογένεια του Δημήτρη Χατζή, που εκτιμώ πάρα πολύ. Είσαι πανέτοιμος, νομίζω. Εννοείται, πάντα. Το όλη μου σκώθηκε, τέλεια. Τι θα πω τώρα, χαμό θα κάνουμε? Χαμό. 3, 2, 1, το Γλέντι συνεχίζεται. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα. Φιλιά πολλά σε όλες τις περιοχές, ιδιαίτερα στα Φάρσαλα που μας βλέπετε αυτή την ώρα και φυσικά σε όλους τους ομογενείς που μας βλέπουν μέσα από τη διεύθυνσή μας, trtv.gr, σε Αμερική, Αυστραλία, Καναδά. Ξέχασα κάτι. Μάλμπο. Στο Μάλμπο που μας βλέπετε, στη Σουηδία. Τι άλλο ξεχνάω. Και φυσικά σε όλη την Ελλάδα και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη που έχουμε πάρα πολλά τηλέφωνα και σας ευχαριστούμε από Θεσσαλονίκη που μας στηρίζετε τόσο πολύ. Λοιπόν, 3, 2, 1, συνεχίζουμε. Ρεματάκια μου, άιντε ματάκια αγάπω, δάση μέρα. Άιντε και διαφορώ, ότε ώρε δεν παραπονό. Ω, μπαμπά, στο μαυρατζά μου, Γιωργάκη. Thank you.
πάντε προς την αγάπη. Άιτε προς την αγάπη, σύγχωσα. Άιτε να φτάγα τα μαύρα, ωραία. Άιντε πάρε κύβρε, λεβέ, ωρε λεβέ δίμω.
Ωρε βασίλη μπταματάκια σου πως θα έχεις μάθει με να πω πως θα έχεις μάθει με να κάνω πως κοιτάνε αλλού και να κοιτάνε με να πω πως να λόγια ερωτικά. Έλα, μπορεί με την ωραία σου μάτια μου πολύ χαρά μου το δίνεις, πολύ χαρά μου δίνεις. Όταν σου νιώθω γιατρικά και άντρας μου θα γίνεις, άντε πήγες μου λόγια ερωτικά. Αγάπη ξημέρωσε φεύγω η ώρα για μια αγκαλιά. Ωρα αγάπη ξημέρωσε φεύγω για δώσ' μου και άλλα φιλιά. Κοντεύει κι αυτή να καθεί, το σύννεφο μας προροδίζει, μαζί θα μας πει το πρωί. Ο παπά. Άντε πήγε, πήγε, πήγε στο χώρο, τα αστέρι Στάσου να σε δω λιγάκι, στάσου να σε δω λιγάκι.
σε βρωθεί στο δρόμο. Άντε να ανοιχτεί την πόρτα βρήκα. Τη είδα στο παραθύρο σου. Άνοιξα και μισά μπήκα. Άσε με να μείνω λίγο, άσε με να μείνω λίγο, έξω βρεγή πώς να φύγω. Και δεν το ήξερα μικρό μου, πώς θα σε στεναχωρήσω, με την όλα η βροχή τα φταίει. Θα σου κλείσω. Ωραία, έξω βρέχει. Πώς να φύγω, άσε με να μείνω λίγο. Άσε με να μείνω λίγο. Έξω βρέχει. Πώς να φύγω. Έλα, παπά. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε και όπως ακριβώς σας είπα, κοντά μου και η Στεργιούλη μου, σήμερα είσαι πολύ όμορφη. Αλήθεια. Αλήθεια. Ευχαριστώ πάρα που είμαι και πτώμα και ήρθα είσαι και γρήγορα. Ναι, είσαι κουρασμένη, δεν ξέρω το μακιγιά σου. Σου πάει πάρα πολύ το μάτι, αυτό είναι εκπληκτικό. Χρόνια πολλά, καλές απόκριες. Χρόνια πολλά, καλή Σαρακοστή, καλές απόκριες σε όλους, να έχουμε υγεία πάνω απ' όλα. Και εγώ όπως λέω ότι όταν περάσει η καθαρά Δευτέρα, πότε έρχεται το Πάσχα και πότε έρχεται το καλοκαίρι, ούτε καν το καταλαβαίνουμε. Πολύ γάμι, πολύ γάμι φέτος. Πολύ. Και μετά την έκκλησή σου στην προηγούμενη εκπομπή που είπες να σπεύσουν οι νύχτες να μας πάρουν, έγινε καταιγισμός τηλεφωνημάτων. Έτσι. Πραγματικά δεν υπάρχει. Μέχρι και από Θεσσαλονίκη έχω κλείσει. Πολύ χαίρομαι. Έχουμε πολύ κόσμο από Θεσσαλονίκη. Έχει πάρα πολύ κόσμο. Θεσσαλονίκη, πραγματικά. Λοιπόν, έχω άλλες νυφούλες. Με ρωτάνε πάρα πολύ. Ξέρεις τι, λόγω COVID μαζεύτηκαν πάρα πολύ γάμοι. Νομίζω πως από τώρα θα αρχίσουν να κλείνουν πιο πολύ. Άρα, κλείνετε το ραντεβού στα τηλέφωνα που βλέπετε στην οθόνη. Εσείς από την ώρα παρακολουθείτε και πολύ ωραία πλάνα από το χώρο μας. Δεν πρόλαβα να έρθω, τώρα θα έρθω να βάλουμε βλεφαρίδα. Στο τέλος θα βγω με βλεφαρίδα. Να πείτε, περιμένουμε. Θέλω για μία ακόμη φορά, όσο εσείς βλέπετε αυτά τα υπέροχα πλάνα στην οθόνη σας, να μου πείτε όλες τις υπηρεσίες που έχουμε μέσα. Το μασάζ, το μασάζ. Τώρα αρχίζει η σεζόν, από Μάρτιο και μετά. Ήδη βέβαια έχουν ξεκινήσει. Ηλεκτρικό μασάζ, μασάζ και τα ρίτιδα φουλ. Πρέπει να ξεκινήσουμε τώρα. Πρέπει να ξεκινήσουμε, ναι. Ναι. Ξεκινάμε δηλαδή τώρα πιο χαλαρά και μετά το Πάσχα γίνεται ο χαμός. Λοιπόν, δεν πάει κιόλας. Άρα έχω μασάζ. Έχω περιποίηση άκρων. Περιποίηση άκρων, περιποίηση καθαρισμό προσώπου, βλεφαρίδες, σχήμα καθάρισμα φρυδιών. Εντάξει, μακιγιάζ, εννοείται. Να φέρουμε να κάνουμε και καμιά περιποίηση προσώπου, έτσι, με κάτι eyes globs που έχω. Θέλω, γιατί την ημέρα που ήρθα, μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η ενυδάτωση προσώπου που έκανες. Ναι, αυτή λέω να φέρω να κάνουμε. Μου άρεσε πάρα πολύ, είναι πολύ εντυπωσιακή. Αφήστε που μετά σας βάζει έτσι κάτι παγωμένα πράγματα και φεύγεις φράπα, δηλαδή. Πας κουρασμένη και είσαι φράπα. Το κορίτσι ήταν πολύ. Αυτή θέλω να φέρω. Αυτή την κάνω και στις νύφες τη βδομάδα του γάμου πριν το μακιγιάζ και για να είναι σωστή η ενυδάτωση και για να είναι σωστό το αποτέλεσμα. Και αυτό είναι πολύ εύκολο να το κάνουμε στο ίδιο. Πολύ εύκολο, ναι. Άρα, θα το επόμενο Σάββατο. Ναι. Άρα, το επόμενο Σάββατο κάνουμε αυτό. Μας τηλεφωνείτε λοιπόν, γιατί είναι πολύ λίγες τα Σαββατοκύριακα που μας έχουν. Τι λίγα, απλά την ίδια μέρα θα είσαι σε 5 νύφες. Πραγματικά. Λοιπόν, άρα, τηλεφωνούν οι νυφούλες που μας βλέπουν και θέλουν να κάνουν τα δοκιμαστικά τους και να επιλέξουν το πώς θα είναι εκείνη την ημέρα από τα χέρια της Κέλλης. Τηλεφωνούν στα τηλέφωνα που βλέπουν στην οθόνη, το χώρο τον βλέπετε. Είναι πάρα πολύ εύκολο να παρκάρεις. Εγώ μέσα σε 3 λεπτά είχα παρκάρει, πήρε 55α. Εξυπηρετικός χώρος, μπαίνεις μέσα, ξεχνάς τα πάντα. Κάνεις τα μασάζ, κάνεις τις ενυδατώσεις σου, τα πάντα. Εννοείται. Και το όλο Σάββατο θα μιλήσετε με βλεφαρίδα. Βλεφαρίδα, θα κάνουμε και την περιποίηση. Θα κάνουμε λίγο την περιποίηση αυτή, ναι. Και μετά νύφες, επειδή όλοι ήταν νύφες. Ναι, τι θέλω.
Λοιπόν, σε φιλό γλυκά-γλυκά, να περάσεις καλά, καλά το τρίμερο. Σε ευχαριστώ και που πέρασες. Και εσύ καλό τρίμερο. Έστω και λίγο. Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία κάθε φορά. Πολύ ωραία. Λοιπόν, και εμείς όπως είμαστε εδώ, ελάτε εδώ κοντά μου, για να δώσω εγώ το χρόνο στην ορχήστρα να πάρει τη θέση της. Και να σας πω ότι συνεχίζετε να μου στέλνετε τα μηνύματά σας, το τηλέφωνο που βλέπετε στην οθόνη, εκεί είναι η αγαπημένη Δήμητρα Τάσου και περιμένει τα δικά σας μηνύματα και τα δικά σας τηλέφωνα και αφιερώσεις. Και να σας πω ότι μπορεί να έφτιαξε λίγο ο καιρός, ο οποίος θα μας τα χαλάσει τις επόμενες μέρες, δεν πειράζει. Εσείς δεν ξεχνάτε όμως, ασπίδα του οργανισμού μας είναι, πιο άλλο φυσικά, Φάρμα Χατζηλιάδη, αυτό το υπέροχο γιαουρτάκι που είναι εκπληκτικό. Τρώμε πάντα την πετσούλα. Το πρωί αρμέγονται τα ζώα, σας το λέω όσο πιο απλά μπορώ. Το πρωί αρμέγονται τα ζώα και το βράδυ κάνουμε γιαουρτάκι. Το βρίσκεται σε όλα τα μίνι μάρκετ της γειτονιάς και όχι μόνο, σε όλη τη Θεσσαλία και φυσικά για Λάρισα. Υπάρχει κατοίκον. Πώς το λένε αυτό που πάει? Κατοίκον διανομή. Μόνο για Λάρισα όμως αυτό. Υπέροχο τυρί που πρέπει να δοκιμάσετε οπωσδήποτε και σε λίγο μου έρχεται και η βανίλια και η σοκολάτα που θα είναι εκπληκτική. Να πω ότι μέσα στην εβδομάδα γνώρισα και τα παιδιά της οικογένειας, της Λένας και του Ηλία. Και τα παιδιά είναι πίσω που είναι μωράκια και έχουν μάθει και είναι δύο εκπληκτικά. Το αγόρι μου και το κορίτσι μου. Τα στέλνω γλυκά φιλιά και την αγάπη μου. Και η ορχήστρα πήρε ήδη τη θέση της και νομίζω ότι είμαστε πανέτοιμοι. Το γλέντι να συνεχίσει. Και 3, 2, 1. Τα δικά σας μηνύματα. Πάμε, δυναμώστε ένταση. Estelio, la gallina.
πάτε για μια κουλή, μπορούν να κλέψουν άλλον γανά. Ούρε ποιος ενδέψα σ' αρίστη στεριγιανά. Για τα άλλα σας παρβαίνει αλλά κάτι γιάννη καημένη. Για τα άλλα σας παρβαίνει αλλά κάτι γιάννη καημένη. Ποιος είναι την αρκετία νινή. Ας τα κλειφτεί κατημένη, αρκετία νικαημένη. Ας τα κλειφτεί κατημένη, αρκετία νικαημένη. Όταν σε είδα έτσι δούδασες πατάκια μου, μου δώσες φίλο στα φιλί. Έτσι δούδασες φίλο στα φιλί σαν τα δυο σου κοιλί. Ο ήλιος βασιλεύει κι ημέρα ζώνει κι όνος μ' την αγάπη δε σημα ζώνει. Τι γιατί
χώνει σαν τη φελάχα που τη βλέπω παραπάνω η κοπέτα να της πιάνω. Που τη βλέπω παραπάνω η κοπέτα να της πιάνω. Άιντε να χαρέξα να χα τη γειτόνισσα τη βλάχα ή να πηγαίνω όσα φύρεις μήπως γινώνικο κύρις και να πηγαίνω όσα φύρεις μήπως γινώνικο κύρις. Άιντε να χαράχα να χα τη γειτόνισσα τη βλάχα ή να μην έπω παραπάνω η κουφέτα να της πιάνω. Ούτε βλέπω παραπάνω η κουφέτα να της πιάνω. Έλα να αλλάξω με καρδιές να πάρεις τη δική μου να δεις το έρωτα φωτιές που καίνε το κορμί μου. Έλα να αλλάξω με καρδιές να πάρεις τη δική μου να δεις το έρωτα φωτιές που καίνε το κορμί μου. Να ξέρεις πόσο σ' αγαπώ πέρα απ' τα όρια θα πω στην τρέλα παραφτάσω. Να ξέρεις πόσο σ' αγαπώ και μια στιγμή αν είσαι εδώ τρέμω να μη σε χάσω. Έλα να αλλάξω με καρδιές να πάρεις τη δική μου να δεις το έρωτα φωτιές που καίνε το κορμί μου. Με καρδιές να πάρεις τη δική μου σ' όλο τον κόσμο θα το λες πως αγαπώ ψυχή μου. Έλα να αλλάξω με καρδιές να πάρεις τη δική μου σ' όλο τον κόσμο θα το λες πως αγαπώ ψυχή μου. Να ξέρεις πόσο σ' αγαπώ τις προσευχές μου τι ζητώ απ' το Θεό για σένα. Να ξέρεις πόσο σ' αγαπώ και μια στιγμή αν δεν σε δω τρέμω να μη σε χάσω. Έλα να αλλάξω με καρδιές να πάρεις τη δική μου να δεις το έρωτα φωτιές που καίνε το κορμί μου. Βρήκα μια φωτογραφία από τα παλιά και εκεί θυμηθήκα εσένα έρωτα φωτικά. Βρήκα μια φωτογραφία από τα παλιά και θυμηθήκα εσένα έρωτα φωτικά. Τι κοιτάζω και τα μάτια σου χίλια σ' αγαπώ μου λένε τα χιλάκια σου. Τι κοιτάζω και μιλάω και τα μάτια σου χίλια σ' αγαπώ μου λένε τα χιλάκια σου. Βρήκα μια φωτογραφία από τα παλιά και θυμηθήκα εσένα έρωτα φωτικά. Άιντε, όμορφα. Και τη φωτογραφία βλέπω και παραμιλώ συνοσταλγίσα καρδιά μου από να σε βρω.
και δίνω το γαράκι, βλέπω και παραμελώ. Ξύνω στα αργήσα καρδιά μου, όμως να σε βρω. Τι κοιτάζω και μιλάω, τα μάτια σου. Κύρια σ' αγάπη μου λένε τα χυλάκια σου. Τι κοιτάζω και μιλάω, τα μάτια σου. Κύρια σ' αγάπη μου λένε τα χυλάκια σου. Μυρίκα με μια φωτογραφία από τα παλιά. Γιατί μη δίνεις ένα ήρωτα φωτιά. Αγαπούσες λίγο γιατί δεν θα γαννά. Τον ουρανό τα αστέρια να σου τα χάρεσα. Αν μ' αγαπούσες λίγο γιατί δεν θα γαννά. Τον ουρανό τα αστέρια να σου τα χάρεσα. Γιατί μόνο εσύ, μόνο εσύ. Ήδησε μου κι ανάτονη. Μόνο εσύ, μόνο εσύ. Χαρά μου δίνεις τη ζωή. Αν μ' αγαπούσες λίγο, γιατί δεν θα δεινά. Τον ουρανό τα αστέρια να σου τα χάνησα. Αγαπούσες λίγο γιατί δεν θα περνά. Κι τα καλά του κόσμου σε σένα θα δεινά. Αν μ' αγαπούσες λίγο γιατί δεν θα δεινά. Κι τα καλά του κόσμου σε σένα θα δεινά. Έτσι μόνο εσύ, μόνο εσύ. Ήδησε μου κι ανάτονη. Μόνο εσύ, μόνο εσύ. Χαρά μου δίνεις τη ζωή. Αν μ' αγαπούσες λίγο, γιατί δεν θα δεινά. Τον ουρανό τα αστέρια να σου τα χάριζα. Καλά μαύρα τσά Γιώργο. Να σου τέμι μου. Ούδα. Θα περάσουμε σε τελευταία απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα. Πιστεύω ότι περνάτε πολύ καλά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα πολλά σας τηλέφωνα και για τα πολλά σας μηνύματα. Έχω πάρα πολλά χρόνια, Μαυροτζάκου μου, να μου πουν τα καγγέλια. Πολλά. 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 Θα μου τα πεις μετά, αφού γυρίσω από διαφημίσεις και μετά κοντά μου ο αγαπημένος Δημήτρης Χατζής τώρα, που δεν είσαι Θεσσαλονίκη. Τρεις και λίγο εδώ θα είσαι. Το ξεχνάς, τέλος. Δημήτρης Χατζής, σε λίγα λεπτά διαφημίσεις και ερχόμαστε και καγγέλια που μου ζητάτε, που έχετε χρόνια να τα ακούσετε από μένα. Λοιπόν, πάμε.
Τον ήλιο έκλεψα από το στερέωμα και μες στο σπίτι μου το έχω βάλει. Τη νύχτα έκανες εσύ ξημέρωμα και είναι η τύχη μου πολύ μεγάλη. Σε λέω ομορφιά, σε λέω Ανατολή, τραγούδι μου είσαι εσύ και σ' αγαπώ πολύ. Σε λέω ομορφιά, σε λέω Ανατολή, τραγούδι μου είσαι εσύ, καρδιά μου και ψυχή. Τον ήλιο έκλεψα από το στερέωμα και μες στο σπίτι μου τον έχω βάλει. Εσύ αγάπη μου, γλυκό μου όνειρο, είσαι ο άνεμος που με δροσίζει. Έλα, τέλη μου. Σε λέω ομορφιά, σε λέω Ανατολή, τραγούδι μου είσαι εσύ και σ' αγαπώ πολύ. Σε λέω ομορφιά, σε λέω Ανατολή, τραγούδι μου είσαι εσύ, καρδιά μου και ψυχή. Τον ήλιο έκλεψα από το στερέωμα και μες στο σπίτι μου τον έχω βάλει. Σαν σε κοιτώ, σαν σε φιλώ, βλέπω στα δυο όλο τον κόσμο να κρατώ, τον ήλιο και τα αστέρια. Έλα. Στα γαλανά τα μάτια σου βλέπω την ευτυχία, ήσυχη μια σουρ θαλασσά, λίμανη μαρμονία. Ήσυχη μια σουρ θαλασσά, λίμανη μαρμονία. Πριν σε γνωρίσω ότι η ζωή δεν είχε τέτοιο χρώμα, ήρθες και μου δώσες πνοή σαν με φυλάς στο στόμα. Στα γαλανά τα μάτια σου βλέπω την ήσυχη μια σουρ θαλασσά, λίμανη μαρμονία. Ήσυχη μια σουρ θαλασσά, λίμανη μαρμονία. Έλα μαυρατζάκο μου, χω! Πως χορεύουν τα καγγελιά, άντε κοριτσάκια με τα γελιά. Bo 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 b
και θα τρελαθώ. Άιντε παίξε μας το καγγελάκι, γεια σου μαύρα σαν Γιωργάκι. Μπράβο. Αφιερωμένο όλο αυτό το κομμάτι στην αγαπημένη μου φίλη Χαρά Μαυρογόνα του Καπίτζα και στη μικρή μας Μυρτό που τους αγαπώ πάρα πολύ και τους σκέφτομαι πάρα πολύ συχνά. Αυτά. Χαρούλα μου. Χαρά μου. Λοιπόν, και το θυμήθηκα με το τραγούδι «Τον ήλιο έκλεψα». Ήταν το αγαπημένο μας με το βαλάτι τον Καπίτζα. Ναι. Το αγαπημένο μας τραγούδι με το βαλάτι τον Καπίτζα. Χαρά μου, Μυρτό μου. Σ' αγαπάμε πολύ. Λοιπόν, κάπου εδώ όμως εμείς σιγά σιγά πλησιάζουμε στο τέλος. Θα κλείσουμε πολύ διαφορετικά. Θα κλείσουμε και με τα τρία παιδιά επάνω. Θα κάνουμε έναν μεγάλο χαμό. Να σας πω, καλέ δάσκαλε, ακούραστος είσαι. Ακούραστος είσαι. Καλέ δάσκαλε, ακούραστος είσαι. Αχ, Θεέ μου. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι ποια ημερομηνία είναι ο Βελισάρης στον καψιόχαμου, στο κτήμα πισίνα. 10. 12. Σίγουρα. Ο 12 αποκλείεται. 10. Πότε είναι ο Βελισάρης, 10. 10. Στο κτήμα πισίνα και στο αγαπημένο μου στην αγαπημένη οικογένεια Καψόχα, Παρασκευή νομίζω πρέπει να είναι 10. Παρασκευή 10 Μαρτίου είναι ο αγαπημένος Γιώργος Βελισάρης. Κλαρίνο ποιον έχει? Δες το λίγο. Ποιον έχει Κλαρίνο? Ιωαννίδης. Τον Ιωαννίδη έχει. Σταύρος Ιωαννίδης, Κλαρίνο, ο Βελισάρης θα είναι εκεί. Να πάτε όλοι να στηρίξετε και να σας πω ότι τώρα τελειώνει και η Καλαθαροδευτέρα αυτό το τριήμερο. Πολύ λίγες ημερομηνίες έχω για κτήμα πισίνα, για catering καχώ όσες θέλετε, γιατί πηγαίνουμε παντού, μπορούμε να καλύψουμε και 30 εκδηλώσεις την ημέρα, η αγαπημένη οικογένεια Καψιόχα. Κτήμα πισίνα όμως μένουν λίγες ημερομηνίες, οπότε επισκεφτείτε το χώρο, δοκιμάστε τα φαγητά που είναι εκπληκτικά, είτε για βάφτιση, είτε για γάμο. Το catering καλά, εντάξει, εγώ το αγαπώ πολύ και το πιστεύω και όπου και αν πάω και ό,τι εκδήλωση και αν κάνω, το στηρίζω απίστευτα. Κτήμα πισίνα, οικογένεια Καψιόχα και φυσικά το σπιτικό μας φαγητό που είναι σε τρεις θεσσαλικές πόλεις, σε Λάρισα, Τρίκαλα και
και Βόλο. Και σας ευχαριστούμε πολύ για τη μεγάλη σας αγάπη που μας δείχνετε στο κατάστημα του Βόλου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και είπα, Γρηγόρη, Εύη, ετοιμαστείτε για Καρδίτσα. Θέλω μέχρι να τελειώσει η σεζόν τέταρτο μαγαζί στην Καρδίτσα. Θα μου επιτρέψετε να πάρω λίγο τα χαρτιά μου. Θα ήθελα να ευχαριστώ πάρα πολύ τον αγαπημένο, πάμε μεγάλα χειροκροτήματα, Γιώργο Μαυρατζά, σήμερα στο Κλαρίνο. Να είμαστε καλά, υγεία σε όλο τον κόσμο, αγαπημένοι. Τίποτα άλλο. Χωρίς σεισμούς. Χωρίς σεισμούς, λέω, δεν βλέπεις τι γίνεται. Όπω Παναγία μου, να είμαστε καλά, όλος ο κόσμος υγεία. Να είμαστε καλά, να είναι καλά όλος ο κόσμος. Στο τραγούδι, Στέλιος Ευαγγελάκης. Στο τραγούδι, παπαδί μας Γρηγόρης. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Και ο αγαπημένος φίλος μου Δημήτρης Χατζής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή Σαρακοστή, καλές γιορτές σε όλο τον κόσμο. Πολλά φιλιά στη γυναίκα, στα παιδιά, σε όλη την οικογένεια. Σε όλη την οικογένεια. Και τώρα, στα πλήκτρα, ο αγαπημένος φίλος μου Κυριάκος Αργύρης. Να είσαι καλά, Ντίνα. Πολλά φιλιά. Στην κιθάρα, ο Ηλίας ο Καλαμίδας. Ο πιο ήσυχος, Ηλία, ο πιο ήσυχος εσύ. Καλαμίδας, δεν το είπα σωστά, ναι. Ο πιο ήσυχος είσαι, Ηλία μου. Είσαι ο πιο ήσυχος. Είσαι τόσο πράος. Γιατί μπροστά σε όλους τους άλλους μου φαίνεσαι Παναγίτσα. Είσαι ή... κρυφό... Όχι, είναι καλό. Δίνω χώρο που μαπαντζάει εγώ πολύ για να... Και φυσικά στα κρουστά το αγαπημένο μου το φιλαράκι μου για ένα μεγάλο χειροκρότημα, Τόλης Μαυρατζάς. Πολλά φιλιά, να είσαι καλά. Καλή Σαρακοστή. Έτσι, με υγεία και να ανταμώσουμε. Μετά το Πάσχα να ανταμώσουμε. Εννοείται. Πάλι, σε εξωτερική εκπομπή. Μέσα. Τέλεια. Θα κλείσω λοιπόν με τα παιδιά εδώ, όλα τα παιδιά επάνω. Εμείς σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα πολλά σας μηνύματα, ειλικρινά. Η Δημητρούλα μου σήμερα δεν έκανε άλλη δουλειά από το να σηκώνει τηλέφωνο και να στέλνει μηνύματα. Να σε δείξω, ρε Δημητρούλα, που είσαι πολύ ωραία σήμερα. Γιατί δεν αγάπη, θα πας για ποτό μετά. Σε έχω τάξει όμως, δεν πρέπει να βγαίνεις τώρα. Θα βάλεις μπούρκα. Δεν γίνεται. Σε έχω τάξει τον Αποστόλη σου, κοπή, δεν μπορεί. Σ' έδωσα και σένα. Λοιπόν, ευχαριστώ δικά μου τα αγόρια, τον Απόστολο εδώ ακριβώς απέναντί μου, τον Παναγιώτη Πράπα, που σήμερα για τον Παναγιώτη μου είπαν τα παιδιά ότι μοιάζει με το Σούπερμαν. Ναι. Αλήθεια τώρα. Λένε ότι είναι ίδιος ο Κλάρκ Κέι. Πώς? Κλάρκ Κέντ. Έπρεπε να ντυθεί Σούπερμαν. Εσύ τώρα πέρα από την πλάτη. Γυμνάζεσαι εκεί, είσαι έντυπα βρατισμένο πάνω. Όχι, τώρα πάχυνε. Δεν πάχυνε, είσαι πολύ εδώ πέρα, έχει τέτοιο. Κάτσε, ρε Γιώργο, τι θέλω, θα τα λέω τα παιδιά. Α, συγγνώμη, μάλλον μαλώνει. Ναι, συγγνώμη. Ναι, γυμνάζεσαι ή από τα βουνά. Από τα βουνά, από τα βουνά. Και φυσικά ευχαριστώ πάρα πολύ τον Στεφάνη μου που έχει πάντα αυτή την. Ο Γιώργο είναι από του. Ηρεμία. Ο Γιώργο έχει ηρεμία, πραότητα. Ο καλόγυρο. Ο δικό μου. Δεν καταλάβατε για ποιον λέω, φαντάσου. Όχι, ο δικός μου. Είναι πάντα, είναι η ήρεμη δύναμη. Δεν αγχώνεται ποτέ. Σου δεν μιλάει, σου δίνει χώρο. Δηλαδή, αγχωνόμαστε όλοι, τρελαινόμαστε και ο Γιώργος λέει, cool, 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 θέλω ηρεμία, λέει. Δεν θέλει χώρο. Το Στεφάνι μου, λοιπόν, τη Βέρα μου, την αγαπημένη Δήμητρα Τάση και το κορίτσι μου από το Long Village. Σωστά το είπα. Από το Long Village και τα παιδιά στο Control Room του Βόλου. Καλές απόκριες, καλή Σαρακοστή με υγεία πάνω απ' όλα και όλα τα άλλα πιστέψτε με έρχονται. Μόνο υγεία με όλα αυτά που ακούμε και κλείνοντας, θα ήθελα να ευχηθώ, ήθελα να το κάνω στο ξεκίνημα, αλλά ήταν γιορτινή μέρα. Αυτά είναι μέσα στη ζωή. Δεν μπορώ ακόμα να το πιστέψω. Να ευχηθώ συλληπιτήρια στην οικογένεια Στήλα. Μια οικογένεια που με στηρίζει τα τελευταία 5, νομίζω, τηλεοπτικά χρόνια. Ένας άνθρωπος ούτε 40 ετών, ο Ρήγας ο Στήλας. Έφυγε από τη ζωή μέσα στην εβδομάδα, σοκαρίστηκα, δεν γνώριζε κανένας για μια πολύ σύντομη ασθένεια που είχε μόλις 20 μέρες. Με το Ρήγα στήσαμε όλο το στούντιο, όλα τα έπιπλα. Ήταν εκείνος που ήρθε... Ό,τι και να πω είναι λίγο, ειλικρινά, η στήριξή μου στην οικογένεια μεγάλη. Να πω πρώτα απ' όλα στους γονείς, γιατί στους γονείς είναι το χειρότερο πρώτα απ' όλα, στους γονείς κουράγιο, όλη μου την αγάπη. Και στην κόρη του, στο μικρό αυτό κορίτσι, να προσπαθήσει και να θυμάται τον μπαμπά της έτσι τόσο πολύ που τον αγαπούσε. Τα δυσάρεστα νέα θα συνεχιστούν. Το έμαθα μετά το τελείωμα της εκπομπής πριν 15 ημέρες. Δεν με ενημέρωσε κανένα στη διάρκεια. Ένας πολύ καλός μου φίλος και πολύ καλός σας φίλος και πολύ καλός φίλος όλων. Ο αγαπημένος Νίκος Μπάος, δεν μπορώ να το πιστέψω, Νικόλα μου, έφυγε από τη ζωή.
Με τον Νίκο μιλήσαμε πέρυσι το Μάιο. Ήταν να κάνει εκπομπή, είχε μια εκπομπή μέσα στο Μάιο. Τον πήρα απλά 15 μέρες πριν για να πούμε τα διαδικαστικά. Μόλις είχε διαγνωστεί κάτι. Μου είπε Ντέμι, όλα καλά. Μιλήσαμε ένα μήνα πριν φύγει από τη ζωή. Και εντελώς ξαφνικά, με μια λίμωξη που έγινε, έφυγε. Συλληπιτήρια στην οικογένειά του και περισσότερο στους ανθρώπους που τον αγαπούσαν, γιατί 30 χρόνια στη Λάρισα ο Νίκος πολιτογραφήθηκε, αν λέω σωστά τη λέξη, Λαρισαίος. Αυτά. Πολλά πολλά φιλιά, γι' αυτό σας λέω, μόνο υγεία. Μόνο υγεία, να παρακαλάτε και τίποτα άλλο. Να είμαστε όλοι καλά. Καλή Σαρακοστή, καλές απόκριες. Βάρινα για λίγο το κλίμα, αλλά είναι μέσα στη ζωή και ήταν και οι δύο πολύ καλοί μου φίλοι. Καλές απόκριες, να είμαστε καλά, με υγεία. Πολλά πολλά φιλιά. Ραντεβού το επόμενο Σάββατο εδώ, Θεσσαλική Ραδιοφωνία Τηλεόραση, με αγάπη και μόνο ευχάριστες ειδήσεις. Να είστε καλά, γεια σας. Πατή παλιάλα. Τι γαμπά, τι είναι παλιά το βοηκέ μωρέτο και τι το βοφήνιεσαι. Τέλειο τραγούδια σου. Γρηγόρη Παπαδημά. Τα φορέσω, αιτή κύριε, να βγω στη Ισλά, μωρίστης, ράκες, πόμα, μαρινή, σινή. Αρχιθέας τα χώρια στο κύμπανο στη Ιράκη. Θέλω να πάω μια φορά το κόρι φούμε Ιράκη. Το κόρι φούμε Ιράκη. Πέτρε Παπαδήμα, Γρηγόρη. Πέτραγη Χατζή. Βλάση κι αν θύρω να πω μια καλή ημέρα, να πω μια καλή ημέρα. Μπορεί να πάω σουλά τα χώρια να πάω και στο χωριό μου, στο μοναστήρι, στη σπηλιά να κάνω το σταυρό. Όμω να κάνω το σταυρό μου.
της Αργυθίας τα χώρια θέλω να σεριανήσω. Την Αργυθία η γλυκιά να μην αλυσμώ φωνή σου να μην αλυσμώ φωνή σου. Πόσα φλουριά τα μάτια σου και ωραί και γρόσα τα μαλλιά σου, ωραί και το λίγνο σου το κορμί το, ωραί πόσο μαργαριτάρι. Ασύρα Χατζή, Δημητράκη, Στέλιο Μαγκελάκη. Τα μάτια μου και το κορμιά αλλά δώσα. Μωρέ και τα ξάνθα μου, άντε τα μαλλιά δε. Μωρέ δεκα χιλιάδες γρόσα. Αβρατσά μου Γιωργάκη. Σε γυαλό πρα, ούρε πραγματευτεί στην πόλη. Ούρε να καζάντησω, άντε τα φλουριά να. Ούρε να πάσω και τα γρόσα. Thank you.
παίζω ουρανά να φαίνεσαι. Σαν ήλιος άιντε σαν φεγγαρί. Στο